Σώματα αμυνωμένων του Απόλλωνα. Συνέχεια στη φάση από τους Ελβετούς. Είναι μεγάλη απόκρουση από τον τερματοφύλακα Μιχάλη Χριστοφή. 0-1 ευνοϊκό ξεκίνημα. Όπως 1-0 αυτή τη στιγμή ο Πίτας στην επίθεση κάνει και το σουτ. Πέρασε μόλις out. Ήταν το πρώτο σουτ που είδαμε από πλευράς Απόλλωνα. Και αυτού του φάουλ Πάμπος Πίτας παίρνουν τους υποσφαιριστές της Σιόν της θέσης τους. Αποκρούει ο Χέρ. Στην αντίθετη πλευρά είναι ο Τσέποβιτς. Ακόμα ένα σουτ άστοχο. Παίζουμε 12,5 λεπτά στη συνάντηση. Και το 0 με το σουτ. Και βλέπουμε τώρα στους δέκτες σας, βλέπετε την φάση στην οποία τραυματίστηκε ο Πάμπος Πίτας. Είχε βγει ο αγώνα. Είναι ο Κρισμάρεβης όμως τώρα. Ο Κρισμάρεβης ο οποίος μπαίνει επικίνδυνα. Πάει για το σουτ. Ακόμα μια φορά λέει όχι. Η τύχη για τον Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας ο οποίος θα φτάσει. Τα... Ξεχασμένος ο άντρος ο Φοκλέους από αριστερά. Μπόπαν Κρισμάρεβης. Κρισμάρεβης πάντα για το Πίτα που προτείνει. Άφησε την άμυνα. Το έκανε και το σουτ. Τι απόκρουση από τον Λεμάν. Αγώνα. Είναι ο Κρισμάρεβης με αντίπαλο το Γουίκι. Κρισμάρεβης, πολύ ωραία παίρνα. Θα δώσει στον Τσέποβιτς πίσω. Είναι στον Άντρος ο Βοκλέους. Πάει για το σούτ. Ο Λεμάν σε ετοιμότητα. Ακόμα μια φορά η μουργή της προϋποθέσεις. Σέρβους στο Απόλλωνα. Έστειλαν και κατασκόπους στην Κύπρο. Είναι μεγάλη ευκαιρία. Ήταν η πρώτη μεγάλη ευκαιρία. Με το γκίνι επιθετική της προσπάθεια της Σιόν στα τελευταία λεπτά θα δοκιμάσει το πόδι του, είναι ο Γκαϊγέρη, η μπάλα είναι out. Ακόμα μια καλή προοπτική. 27ο λεπτό της συνάντησης και ενώ οι δύο ομάδες βρίσκονται στο 0-0, αν θα έχουμε το κάτι καλό από τον Απόλλωνα. Για να δούμε ποια θα είναι η κομπίνα που θα αποφασίσουν οι ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα. Πολυπρόσωπος και ο τείχος από πλευράς της ελβετικής ομάδας. Κάποιες καθυστερήσεις. Εξαιρετική τώρα από τον Πίτα και είναι η μπάλα είναι out. Πάρα είναι άους και έχουμε διατήρηση του Μιλένου. Μιλέγκος Πολιαρής, έξω από την περιοχή. Ωραία παλιά για τον Πίτα, είναι μόνος ο Πίτας. Ο Λεμάν την τελευταία στιγμή διώχνει σε άους. Αυτή ήταν η πρώτη... Κομβέν. Ο Μαρίν είναι, Μαρίν. Βγάζει τη σέντρα, γίνεται για παλιά και η μπάλα άους. Κάθε από το στέλο του πηγιών, το δεύτερο μήχρονο έχει αρχίσει με τέρμα για τον Απόλλωνα. Βλέπετε στους δέχτες σας τη φάση. Ήταν ένας εξαίσιος όλο του Σλόβολαν Κρισμάρεβιτς. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, 47ο λεπτό της συνάντησης στον Απόλλωνα και ο Απόλλωνας προηγείται με 1-0 με τις καλύτερες προϋποθέσεις για τη δική μας ομάδα. Ξεκινά αυτό το δεύτερο ημίχρονο και δυστυχώς σε αυτή τη στιγμή που χαιρόμαστε και απολαμβάνουμε τον Σλόβολαν Κρισμάρεβιτς αναπολούμε αυτό τον άτυχο το πρώτο αγώνα. Δεν έπρεπε να έχει ο Απόλλωνας. Τρέχει ο Πίτας. Δημήτρης Ιωάννου κόβει και έχουμε τον Αζίζ Ρομπέρτο η κεφαλιά μόλις out. Η Ελβετία ο οποίος προσπαθεί προς τον Γκαϊγέρο που έχει προωθηθεί. Γκαϊγέρο στο ύψος της επανορθωτικής θα μπήκε στην περιοχή. Είναι η σωστή επέμβαση από τον Μιχάλη Χριστοφή. Μιχάλη Χριστοφή ο οποίος επιδηγεί προσπάθεια από πλευράς Ελβετών. Είναι η ωραία παγιά στην περιοχή στον Μαρίν. Μαρίν το σούτι μπαλά είναι out. Ο Μαρίν ο οποίος δημιουργεί επικίνδυνες όπως πίτα στην εκτέλεση. Αντίθετη πλευρά η μπάλα, έχει προβληθεί και ο Δημήτρης Ιωάννου. Είναι το σούτο, στην περιοχή είναι το 2-0. Είναι το 2-0 για τον Απόλλωνα. Αυτή τη φορά είναι από τον Μιλέγκο Σπόγιαρη. Στο χρονόμετρο δείχνει 22 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο. Τα έχουν χαμένα οι Ελβετοί. Η ομάδα του Απόλλωνα. Βλέπουμε ξανά όμως τη φάση σε επανάληψη. Ήταν ο Δημήτρης Ιωάννου, ο οποίος είχε προβληθεί, έκανε την σέντρα. Την πρόλαβε σωστά τοποθετημένος ήταν. Ο ποδοσφαιριστής του Απόλλωνα με αποτέλεσμα να την στείλει από κοντά στα δίχτυα και οι λιγοστοί φίλοι της ομάδας μας οι οποίοι συνοδεύουν την αποστολή γύρω στους 50 πανηγυρίζουν αυτό το τέρμα το οποίο πέτυχε ο Μιλέγκος Πόγιαρης. 2-0 κυρίες και κύριοι, όσο και αν φαίνεται παράξενο, ο Απόλλωνας θέτει τις βάσεις στο ποδόσφαιρο όλα αυτούν τη σημερινή συνάντηση. Η ομάδα τους δεν υπολόγισε σωστά το παιχνίδι. Ωραία απόκρουση όμως από τον Μιχάλη Χριστοφή στο σούτ του Μαρίνα. Ακόμα μια από την μπάλα προσωρινά όμως το Φουρνέ, ο οποίος εκδηλώνει ακόμα μια επιθετική προσπάθεια για τους Ελβετούς. Είναι η σέντρα. Ακόμα μια κεφαγιά από πλευράς των Ελβετών. Ήταν ο Μποβάν, απανίκος Κατζηλοΐζου. Είναι παγιά προς τον Τσέμποβι στην περιοχή ο Σέρβος. Είναι το 3-0. Είναι το 3-0 για τη δική μας ομάδα. Και γίνεται το όνειρο είναι πάρα πολύ κοντά. Ο Απόλλωνας τώρα το 3 τον Σέρβος συμπληρώνει την εξαιρετική διαφάνιση με το τέρμα που σημειώνει τώρα ο Σλάντα Τσέμποβις. 13 λεπτά πριν από το τέλος της σημερινής συνάντησης και ο Απόλλωνας προηγείται κυρίες και κύριοι μέσα στο στάδιο Τουρπιγιώνα.
Σίσεσιόν με 3-0. Με τέρματα του Σλόποντα Γκρισμάρεβιτς στο 47ο λεπτό, το 67 με τον Μιλένκο Σπόγιαριτς και 13 λεπτά πριν από το τέλος της συνάντησης, το 77 με τον Σλάντα Τσέποβιτς. Και πλέον το όνειρο για πρόκριση είναι χειροπιαστό. Ο Απόλλωνας μπορούσε, το λέγαμε σε όλη τη διάρκεια αυτής της μετάδοσης ότι μπορούσε και το δείχνει. Τώρα πρέπει να προσέξει, είναι οι τελευταίες στιγμές του αγώνα και πρέπει ο Απόλλωνας να τα δώσει. Είναι ο Μποβάν σε μια επιθετική κάθοδο. Μαρίν θα δώσει την κεφαλιά στην αντίθετη πλευρά. Είναι ο Κούνς. Λέει όχι ο Μιχάλης Χριστοφή. Ευτυχώς την τελευταία στιγμή. Ο πιο σοβαρός κίνδυνος για τη δική μας ομάδα είναι ο Μαρίν στην περιοχή. Ασίς Ρομπέρτο. Το σούτ. Η μπάλα είναι μόλις out. Γλύφει θα λέγαμε στην κυριολεκτία το κάθε το δοκάρι του Μιχάλη Χριστοφή και βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Μιχάλης Χριστοφή, ο οποίος κάνει μια... Είναι ο Μιλένκος Πόγια στη σωστή θέση για τον βετεράνο του Χατζηλοΐζου. Βγαίνει ο Λεμάν. Τελικά θα κερδίσει ο Λεμάν και πρώτου Τσέποβιτς, ίσως και κάπως αντικαθίσει. Ρομπέρτο κλέβει ο Σλάντα Τσέποβιτς. Θα περάσει τελικά η παλιά. Μαρίν. Είναι το σούτ. Η μπάλα είναι out. Η μπάλα είναι out μόλις 1 λεπτό και 35 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος τη σημερινή συνάντηση, και ο Απόλλωνας προηγείται, κυρίες και κύριοι. Όσο και αν φαίνεται απίστευτο, τη Ελβετική Σιόν μέσα στο στάδιο Τουρπιγιόν, στο οποίο η Ελβετική ομάδα είναι αίτητη σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις από το 1981, όταν έχασε από την Αμπερτίν, προηγείται ο Απόλλωνας με 3-0. Ενώ βλέπουμε. Είναι ο Τζανίνη, ο οποίος σεντράρει. Παραλάμπου ζελέχη, Δημήτρης Ιωάννου. Όχι τόσο μακριά όσο χρειαζόταν. Όμως ο Απόλλωνας κέρδισε. Σλόποντα Γκρισμάρεβιτς, τελευταίες στιγμές της σημερινής συνάντησης, 2,5 λεπτά στις καθυστερήσεις, 3-0 ο Απόλλωνας, προηγείται. Πρόσοχη, τελευταία ίσως φάση του αγώνα, Μαρίν, θα δοκιμάσει το πόδι του και είναι το 3-1. Και είναι το 3-1 και τώρα οδηγούμαστε στην παράταση. Τελικά έγινε η ζημιά. Το μακρινό σου, το Απόλλωνας που δεν λύγησε για 92 λεπτά, στο 92ο λεπτό δέχεται το τέρμα. Ο Γερμανός, ο Μαρίν, τελικά έκανε το σουτ. Ευφυδιάστηκε ο Μιχάλης Χριστοφή και τελικά δέχτηκε το τέρμα στις καθυστερήσεις της σημερινής συνάντησης. Και δυστυχώς δεν βλέπετε την έκφραση στα πρόσωπα των ποδοσφαιριστών του Απόλλωνα. Δείχνουν λες και τους έχουν πυροβολήσει. Και πράγματι είναι ένας πυροβολισμός. Η πρόκριση να είναι τόσο πολύ κοντά και τώρα να μπαίνει εκεί. Γερμανός. Είναι η σέντρα και πάλι ο Μαρίν προλαβαίνει ευτυχώς ο Μιχάλης Χριστοφή, απομακρύνει τον κίνδυνο. Θα κάνει την σέντρα στην περιοχή των Μπορβάν. Ευτυχώς το σούτ περνά πάνω από τα δοκάρια του Μιχάλη Χριστοφή. Έδωσε εκεί πελούχων, κατάφερε να πάει μέχρι τον τρίτο γύρο στη συνάντηση συγκεκριμένα με την Λειψία. Σέντρα από τους Ελβετούς, προλαβαίνει τελικά και είναι το 3-2. Οι Ελβετοί, οι οποίοι στο 12ο προς 13ο λεπτό της παράτασης, της ημίωρης παράτασης, καταφέρουν να κάνουν το σκορ. 3-2 ήταν ο Ορλάντο, ο οποίος πρόλαβε τη σέντρα του Γουίκη. Βλέπουμε σε επανάληψη τη φάση. Ήταν ο Γουίκη, έκανε την σέντρα. Προωθήθηκε ο Ορλάντο και εκτέλεσε τον τερματοφύλακα του Απόλλωνα, τον Μιχάλη Χριστοφή, στην παράταση, κάνοντας το σκορ 3-2. Ατράνησε εκεί η άμυνα του Απόλλωνα. Τελικό αποτέλεσμα, Απόλλων 3, Σιόν 2. Τι κι αν η ομάδα μας έπαιξε καλύτερα, τι κι αν κατάπιε στην κυρολεξία ο Πορτογάλος διαιτής δύο ολοκάθαρα πέναλτι, τι κι αν έσπασε το αίτητο της Σιόν σε ευρωπαϊκούς αγώνες μετά από 13 ολόκληρα χρόνια. Απόλλωνα σε...